άνοιξε και επίσημα το πρωί της πύλης του στα Τρίκαλα το νέο κατάστημα της γνωστής αλυσίδας Καφέ Μικέλ, με την ανταπόκριση των Τρικαλινών να δίνει στους ιδιοκτήτες νότες αισιοδοξίας για τη δύσκολη συνέχεια. Η αλυσίδα καταστημάτων Καφέ Μικέλ ξεκίνησε στη Λάρισα το 2008 και γρήγορα επεκτάθηκε σε πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσα στις οποίες η Θεσσαλονίκη, η Κατερίνη και η Καρδίτσα. Το κατάστημα Τρικάλων φέρει τον αριθμό 27 και σύμφωνα με τον υπεύθυνο λειτουργίας του κ. Αγναντή, η φιλοσοφία των καταστημάτων είναι ο συνδυασμός πολλαπλών παροχών υπηρεσιών με υψηλής ποιότητας προϊόντα. Έτσι αναγάγεται η ευχάριστη συνήθεια του καφέ σε επιστήμη. Εμείς εστιάζουμε με όλα μας τα καταστήματα. Αυτό είναι τη στιγμή το κατάστημα είναι το νούμερο 27, αν δούμε και στο site. Με πλήρη ανάπτυξη, κυρίως ξεκινήσαμε Λάρισα, πήγαμε Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη με πάρα πολλά καταστήματα, Κατερίνη, Κοζάνη, είμαστε στην Καρδίτσα, στα Ιωάννα δύο καταστήματα. Εμείς εστιάζουμε στην ποιότητα συνολικά προϊόντων και υπηρεσιών. Θεωρούμε ότι αυτό μας κάνει διαφορετικούς. Αυτό που μας διαφοροποιεί επιπλέον σε σχέση με τα άλλα καφέ είναι ότι συνδυάζουμε δύο υπηρεσίες ταυτόχρονα. Το σαλόνι, όπως το βλέπετε τώρα, αλλά και τη λειτουργία του takeaway σε πακέτο. Συνδυάζονται και τα δύο μαζί. Ανοίγουμε από πάρα πολύ πρωί, έτσι ώστε να καλύψουμε πραγματικές ανάγκες. Εμείς θεωρούμε ότι δεν καλύπτουμε διασκέδαση, καλύπτουμε πραγματική ανάγκη. Αυτό θέλουμε να καλύψουμε και στην πόλη του Τρικάλων. Ανάγκη δηλαδή για ποιοτικό προϊόν. Συνολικά. Βλέπουμε σήμερα ότι υπάρχει μια μεγάλη ανταπόκριση από τους Τρικαλινούς. Έχουν στην κυριολεξία κατακτήσει όλους τους χώρους του καφέ, τόσο έξω όσο και σε πακέτο. Εμείς, αν θέλουμε να μιλήσουμε πλέον για στοιχεία της φιλοσοφίας μας, στα ανοίγματά μας, για να γίνουμε γνωστοί, προτιμούμε συγκεκριμένη πρακτική. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι πολύ εντυπωσιακό, φέροντας κάποιο επώνυμο, να ακουστεί στην κοινωνία. Εμείς όμως αυτό που προτιμήσαμε τώρα είναι δίνουμε δυνατότητα στους πελάτες να γνωρίσουν τα προϊόντα μας. Αυτή τη στιγμή δίνονται γευστικοί δοκιμοί τα προϊόντα μας. Προηγουμένως, όπως θα είδατε, που έφυγε με ένα δίσκο, θα πάμε σε όλους τους δρόμους τα εμπορικά να δώσουν προϊόντα δικά μας. Όχι το έχουν ανάγκη, για να γνωρίσουν τη φιλοσοφία μας. Βέβαια, αυτή τη στιγμή με τους πιο βασικούς κωδικούς, αλλά είναι μια διαδικασία που διαρκεί συνεχώς. Στην πορεία, με κωδικούς που είναι πιο άγνωστοι στο κοινό. Σε κάθε πόλη αυτή είναι και η πρακτική μας. Σε περίπτωση που το κατάστημα αυτό γνωρίσει έτσι μεγάλη ανταπόκριση, υπάρχει περίπτωση να δούμε και ακόμη ένα κατάστημα της αλυσίδας στην περιοχή μας? Εντάξει, επειδή η φιλοσοφία είναι σεμνά και ταπεινά, θέλουμε να δούμε πώς θα πάει αυτό το κατάστημα να σταθεροποιηθεί, να φτάσει και όπου πρέπει. Και θα λέμε και όπου πρέπει όχι μόνο σε αριθμό πελατών ανά ημέρα. Θέλουμε να αυτοί που θα βρουν να εξυπηρεθούν πραγματικά με σημαντικές συνθήκες. Και μάλιστα το αποδεικνύουμε κάπως, με κάποιο τρόπο, και την υπηρεσία του delivery. Αυτή τη στιγμή, όταν μοιράσαμε εμείς φυλάδια, είδαμε υπάρχει ζήτηση από το κοινό για την υπηρεσία του delivery. Εμείς δεν πρόκειται να τη βάλουμε τώρα. Θέλουμε να λειτουργήσει το κατάστημα, να δούμε τις αδυναμίες μας, να τις καλύψουμε και μετά να πάμε σε νέα υπηρεσία. Γιατί δεν θέλουμε να δημιουργήσει πρόβλημα η μία υπηρεσία στις άλλες δύο. Και μιας και αναφερόμαστε σε υπηρεσίες, βρισκόμαστε σε καιρό κρίσης, βαθιάς οικονομικής κρίσης. Δίνεται τη δυνατότητα σε 19 νέους στις περιοχές να απασχοληθούν σε κοινό κατάστημα. Ναι. Αρκετά σημαντικό. Αρκετά σημαντικό και εμείς το σημαντικό, αν θέλουμε να προσεγγίσουμε και το ανθρώπινο δυναμικό, είναι ότι πιστεύουμε σε αυτό. Θέλουμε, αν τα πούμε μετά από ένα χρόνο, να είναι τα ίδια άτομα εδώ. Μετά από δύο χρόνια να είναι τα ίδια άτομα. Και επενδύουμε σε αυτό και το δείχνουμε και από την εκπαίδευση που κάνουμε. Όλα αυτά τα άτομα που βλέπετε εδώ, ο βασικός κορμός, αν μην σταθούμε στην κουζίνα, όλοι οι υπόλοιποι έχουν εκπαιδευτεί για διάστημα 4-6 εβδομάδες. Καταλαβαίνετε ότι επενδύουμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Θέλουμε να είναι μόνιμοι συνεργάτες μας.